Κύριε διαβάσαμε τα μέτρα που εξήγηλε το Υπουργείο Υγεία στην Διεθνή Θεσσαλονίκη και πραγματικά νιώθουμε ότι ζούμε σε, ένα, σε μια χώρα όπου η υγεία είναι πρώτο μέλημα και η ασφάλεια δική μα στα υγειονομικά θέματα είναι ό,τι καλύτερο. Αλήθεια, πόσε μη αλήθειε συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο. Η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια αυτή την περίοδο να αλλάξει το κλίμα σχετικά με την κατάσταση στο σύστημα υγεία. Αρχικά, ο Υπουργό Υγεία προσπαθεί συνεχώ να παρουσιάζει στοιχεία που πολλά από αυτά δεν ισχύουν ή δεν ισχύουν έτσι όπω τα παρουσιάζει mm -hmm. και όλη την ώρα κάνει επιθέσει σε όσου διαμαρτύρονται, χαρακτηρίζοντα το ότι έχουν κομματικά κίνητρα, με συμμορία τη μιζέρια κτλ. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργό εξήγηλε κάποια συγκεκριμένα μέτρα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία βεβαίω δεν είναι όλα άχρηστα. Ε, ε, Κάποια από αυτά είναι ε, χρήσιμα και σημαντικά. Όμως αυτά τα μέτρα που δεν ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιστρέψουν το κλίμα που υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, φυγής προς το ιδιωτικό τομέα ή προς το εξωτερικό και, μη, ε, ε, και το ότι δεν έρχονται στις προκηρύξεις που γίνονται υποψήφοι. Ε, το θέμα του ο, άγωνου, του επιδόματος για το άγωνο, είναι... Ε, για τη δική μας περιοχή στον Μόνα Συχθείου για κάποιες ειδικότητες γιατρών πιο κρίσιμες, πιο, μάλλον που έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις, όχι κρίσιμε, ναι. κρίσιμες, Φτά, εκεί μακινά. που υπάρχουν μεγαλύτερες ελλείψεις, είναι 600 ευρώ το μήνα, που ήταν ήδη 80, ε, και στις άλλες ειδικότητες είναι 300 ευρώ το μήνα που και εκεί ήταν ήδη νομίζω ένα αντίστοιχο ποσό κοντά στα 80 ευρώ. Ε, Όμω, αν τα, αυτά τα ποσά τη διαφορά τη δούμε σε καθαρά, είναι στις ειδικότητες που έχουν έλλειψη γύρω στα 300 ευρώ mm -hmm. και στις άλλες ειδικότητες είναι γύρω στα 150 ευρώ το καθαρό κέρδος. Επίσης, το μέτρο για τιμή... Ε, ε, για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών ουσιαστικά θα υπάρξει ένα έφελος γύρω στα 120 με 130 ευρώ το μήνα το οποίο όμως αυτό το έφελος θα α, α, ισχύσει από το 2026 mm. γιατί αφού η κυβέρνηση θα το φέρει ως νομοδική ρύθμιση την άνοιξη του 2025 καταλαβαίνουμε ότι ένα θα αυτοί. ισχύσει από τη φορολογία που θα πληρώσουν οι γιατροί το 2026 δηλαδή πάει πολύ πίσω αυτό ο σκήντρο είναι όμως κάτι που είχε ζητηθεί α, α, από τα συνδικαστικά όργανα και τα δικά μας και των γιατρών. Ε, σε εμά εδώ στην περιοχή μας ε, σίγουρα είναι θετικό που όλος ο νομός Λασιθίου συμπεριλήθηκε στην αλφα κατηγορία αγώνου πριν ήταν μόνο το νοσοκομείο Σιτίας. Ε, βεβαίως και στο νοσοκομείο Σιτίας ωφελήθηκε γιατί αυξήθηκε ε, το ποσό, το, τα, τα ανάλογα ποσά. Η, η συγκεκριμένη ρύθμιση, από ό,τι φαίνεται, δεν αφορά ούτε τον αριθμό των εφημεριών, γιατί υπάρχει στον κόσμο το mm -hmm. δικό μα μια σύγχυση ότι θα αλλάξει ο αριθμό των εφημεριών, ούτε στην πενταετία παραμονή και μετά να μπορούν να πάνε όπου θέλουν, που αυτό το κίνητρο αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στο νοσοκομείο και μόνο στο νοσοκομείο θα παραμείνει. Mm. Αυτά, αυτά τα δύο ζητήματα, τα θεσμικά Τη πενταετία και του αριθμού των εφημεριών. Ε, εμείς δεν τα είχαμε ζητήσει για το δικό μα το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ε, προχωρήσει. Ε, λέει ο Υπουργό ότι το επόμενο διάστημα θα κάνει διάλογο για να δει και τα θεσμικά ζητήματα. Πάντω, α, 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 το α-άγωνη περιοχή αφορά αποκλειστικά και μόνο το επίδομα και τίποτα άλλο. και Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, Ωραία. γιατί υπάρχει ένα, έτσι, ένα μπέρδεμα ειδικά στου εργαζόμενου και στου γιατρού των νοσοκομείων. Το αν αυτά τα κίνητρα στη δική μας περιοχή, φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, θα φανεί το επόμενο διάστημα με τις προκηρύξεις που θα γίνουν θέσεις γιατρών. Μέσα στο Σεπτέμβριο έχουν πει ότι θα προκηρύξουν για τον νοσοκομείο μία, μία θέση νεφρολόγου και μία θέση εντατικολόγου. Οπότε, τουλάχιστον μέσα σε ένα μήνα, θα έχουμε εικόνα αν έχουν γίνει αιτήσει και αν πραγματικά αυτά τα μέτρα έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Πώς και, το ο... ναι, κόσμο. Να... και όπω φαίνεται, και τον Νοέμβριο θα υπάρξουν μεγάλε προκηρύξει για πολλέ θέσει. Οπότε, μέχρι τέλο του χρόνου, θα έχουμε μια εικόνα αν αυτά τα κίνητρα που εξήγηλε η κυβέρνηση φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ιατρικό κόσμο είναι ότι είναι θετικά, αλλά δεν είναι επαρκή. Ναι. Ε, το άλλο ζήτημα όμως που προκύπτει είναι ότι αυτά τα κίνητρα και αυτές οι ρυθμίσεις αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο το θέμα των γιατρών, Όλε οι άλλε κατηγορίε των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι εκτό. Δεν αλλάζει κάτι. Ουσιαστικά οι αυξήσει οι οποίε εξαγγελθήκαν είναι και κάτω και από τον πληθωρισμό. Μπορούμε να πούμε τα 12 ευρώ ε, το μήνα και μέσα από την άνοιξη και μετά. Ε, και ε, ούτε μέχρι στιγμή οι προσλήψει που εξεκέλει η κυβέρνηση τι έχουμε δει εμεί στην πράξη να πιάνουν τόπο στο νοσοκομείο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτού προσλαμβάνονται ήδη εργάζονταν και άλλοι που έρχονται από άλλε περιοχέ τη χώρα είτε με συνυπηρέτηση είτε με μια Διάφορου άλλου τρόπου, ψάχνουν ε, τρόπο να φύγουν και να πάνε στα μέρη του. Οπότε, αυτή τη στιγμή, εμεί δεν έχουμε δει κάποια ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου σε προσωπικό ε, και ε, το προσωπικό που έχουμε τώρα είναι κατά 25 άτομα λιγότερο από αυτό που είχαμε πέρυσι. Γιατί συνεχώ ο κύριο Γεωργιάδη συγκρίνει με το 2019. Αν γίνει όμω σύγκριση με πέρυσι, βλέπουμε ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Έτσι. Έτσι, και αυτό είναι, είναι σημαντικό και πρέπει Έτσι. να το δούνε. Τώρα, από εκεί και μετά, συνολικά, το κλίμα που υπάρχει είναι ότι ε, ε, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση στο, στο ΕΣΥ ε, σημαντικά αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε αν θα πιάσουν τόπο αυτά τα μέτρα. Αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι πάρα πολύ δύσκολο με αυτά τα μέτρα να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.